Θα σας πω. Εγώ βρισκόμουν στο βαγόνι 6, το οποίο ήταν απλά σαν ένα σεισμός, έτσι το νιώσαμε. Ήταν μια σύγκρουση, τρεις συγκρούσεις, η μία πιο μικρή από την άλλη. Στο βαγόνι μου χτύπησε μόνο μία γυναίκα, την οποία αμέσως και βοήθησα, είχε σκιστεί στο φρύδι της, όχι κάτι πολύ σοβαρό. Μετά προσπάθησα με κάποια άλλα άτομα να βγάλουμε τους περισσότερους, δηλαδή γυναίκες, ηλικιωμένους, γιατί ήταν πιο δύσκολη η μετακίνησή τους με τις βαλίτσες. Στο δικό μου βαγόνι όχι. Στο τρένο υπήρχαν άγγελες. Υπήρχαν και μικρά, υπήρχε και ένα 6 μηνών κοριτσάκι το οποίο προσπάθησα να βρω, το οποίο δεν μπόρεσα να βρω, αλλά ευτυχώς ήρθα εδώ, μίλησα με τη μητέρα του και μου είπε ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ. Οι περισσότεροι που ήταν στο βαγόνι μου ήταν καλά. Μετά επιχείρησα να πάω προς το βαγόνι 5, 4, 3 να βγάλω όσους περισσότερους μπορώ. Ευτυχώς υπήρχαν στην... τι να σας πω τώρα, εντάξει, αρκετά αίματα, δεν μπορώ να το... δεν ξέρω. Με έχει πιάσει λίγο ένα έτσι ταραχή, ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Εντάξει, ήτανε κακά τα πράγματα. Ναι, συγκρούστηκε λογικά το βαγόνι 2, δηλαδή εκεί που είναι η καφετέρια, το οποίο πρέπει εκεί να είχε και τα περισσότερα θύματά του, το οποίο δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε από κάτω. Φλεγότανε, ήταν γεμάτος στις φλόγες, προσπάθησαν να περάσουν κάτω από κάτι συντρίμια, δεν γινόταν αναπνεύσεις, δεν μπορούσε να περάσει εκεί. Δόξα τω Θεώ.